παλεύουμε ενάντια στο κόστος παραγωγής το οποίο έχουμε, τις αυξήσεις στα λιπάσματα, τις ζωοτροφές, το ρεύμα, το νερό, τις αυξήσεις στα καύσιμα, στο πετρέλαιο. Παλεύουμε ενάντια στον αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ. Συνολικά παλεύουμε ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική που ήταν ως πηξίδα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Δεν τσιμπήσαμε τις προηγούμενες εξαγγελίες προηγούμενου διαστήματος που ήταν σαν το καλαμπόκι στη γίδα. Ήταν κοροϊδία εξαγγελίες, συνάδελφοι. 13% στα λιπάσματα, αλλά και δεν ήξερε η κυβέρνηση ότι είναι στο 13%. Στο 1/3 των αγροτών, επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο, λες και οι υπόλοιποι δεν καίνε πετρέλαιο. 20% στις ζωοτροφές επί του τζίρου. Όταν αυτή την εποχή η συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτρόφων δεν έχει τζίρο. Δεν τσιμπήσαμε όμως, συνάδελφοι. Βρισκόμαστε εδώ, δυναμώσαμε τον μπλόκο, αλλά ταυτόχρονα δυνάμωσε και η αλληλεγγύη από όλο τον κόσμο της Παλικής, από εργατικά σωματεία, φορείς, συλλόγους, το εργατικό κέντρο. Γιατί, συνάδελφοι, σε έναν τέτοιο αγώνα, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην αύξηση στην ενέργεια, ενάντια στην κατάσταση που υπάρχει στην υγεία, πρέπει να έχουμε συμμάχους. Και εμάς οι σύμμαχοί μας είναι οι γειτόνοι μας που είναι εργάτες, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί ζούμε όλοι τις επιπτώσεις από αυτή την πολιτική.